Και δεν χρειάζεται και αφού συμφωνείτε όλοι σε αυτά τα όχι, γιατί δεν κάθεστε σε ένα τραπέζι για να τα συζητήσετε όλοι μαζί. Γιατί έχουμε μια βασική διαφωνία. Έτσι, έχουμε μια βασική διαφωνία. Καταρχήν, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο σημερινός τίτλος της Αυγής, που λέει «Κόκκινες γραμμές βάζει μόνο η Τρόικα». Και αυτό δεν το λέει η Αυγή, το λέει ο κύριος Παπαδήμος. Το είχε πει ο κύριος Παπαδήμος. Και αυτό πιστεύουμε και δεν χρειάζεται. Δηλαδή, ο κόσμος το καταλαβαίνει. Έχει δει τα συνεχή μπρος-πίσω. Η Τρόικα βάζει ένα maximum, η κυβέρνηση, ας πούμε, ανθίσταται στεναρά, λέει το όχι της. Η Τρόικα πιέζει, η κυβέρνηση υποκύπτει. Mm-hmm. Εγώ λυπάμαι γι' αυτό, δεν το λέω με χαρά, mm-hmm. έτσι. Αλλά αυτό είναι σαν ένα έργο πια που το βλέπει, πέρα από τα επιμέρους μέτρα, το βλέπει ο ελληνικός λαός να εκτελήσεται τα τελευταία χρόνια συνέχεια. Ναι, αγνοείται ότι πέρυσι ψηφίσαμε μη συμφωνημένο προϋπολογισμό. Γιατί λέτε ότι αφήστε με, γιατί τώρα μας ήρθε. Και συγγνώμη για τη διακοπή. Ευχαριστώ, γιατί εγώ δεν σας διάκοψα, θα μπορούσα κάλλιστα. Παρακαλώ. Είχαμε τον έμφυα. Είδαμε αυτό το δράμα να εκτελήσεται εκεί πέρα. Το τελεδράμα είναι κωμικό, είναι και τραγικό, γιατί αφορά πέρα από τα νούμερα έτσι, και τις συνδιαλλαγές και τα email, αλλάξτε το, κάντε άλλες ρυθμίσεις για τον έμφυα, αντιδρούν όλοι και μετά το δέχονται. Αυτό το έχουμε δει να εκτελήσεται σε όλα τα πράγματα, έτσι. Εγώ λέω αυτό ότι είναι τραγικό και λέω ότι είναι τραγικό γιατί πέρα από τους αριθμούς και αυτή η ανάπτυξη, υποτίθεται και το πλεόνασμα και αριθμοί είναι, αφορά τις ζωές των ανθρώπων. Και εγώ όπου πάω, σας το λέω πάρα πολύ, βλέπω δυστυχία και βλέπω καταστροφή. Ένα πολύ μικρό παράδειγμα και θα επανέλθω στο γενικό. Ένα πολύ σύντομο όμως, γιατί πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα. Ωραία, ένα πολύ σύντομο παράδειγμα. Mm-hmm. Είχα πάει προχθές σχολεία με ειδικές ανάγκες και μου λέγανε ότι όχι μόνο τα κλείνουν, κόβουν τους καθηγητές, για αυτά τα παιδιά τα αφήνουν στον δρόμο, αλλά οι ίδιοι γονείς πια έχουν να πληρώνουν δασκάλους από την τσέπη τους γονείς που έχουν 500 ευρώ, ας πούμε, να πληρώνουν δασκάλους υποστήριξης γιατί δεν τους δίνει το δημόσιο. Δηλαδή υπάρχει μια εξαθλίωση. Εμείς τι διαφορετικό έχουμε. Έχουμε διαφορετικό σκεπτικό και εκεί θα παίξουμε. Εμείς πιστεύουμε ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο και αυτό είναι το διαπραγματευτικό μας χαρτί και πιστεύουμε ότι το μνημόνιο είναι καταστροφή. Η κυβέρνηση πιστεύει ότι το χρέος είναι βιώσιμο και ότι είναι ευλογία το μνημόνιο. Και αν μπροστά σε αυτή την αλλαγή που έρχεται, δηλαδή από την πρώτη μέρα του 2015 που η Ελλάδα θα μπει, υποχρεούται να μπει σε μια καινούργια φάση, θα συμφωνήσετε όλοι μαζί ή όχι σε τι φάση θα μπει. Αλλά πρώτα θα κάνουμε διάλειμμα για διαφημίσεις. Θυμίζουμε και το 14-7-40. Δικό σας για να